Έχω μαζί μας τον Βαγγέλη τον Μπερμπέρογλου. Κύριε Μπερμπέρογλου, η ομάδα σας χθες στις γυναίκες έσπασε το ρόδι και πήρε την πρώτη νίκη κόντρα σε μια ομάδα με πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ όπως το Ανατόλια. Δεν είναι μόνο η διαφορά στο μπάτζετ, είναι μια ομάδα που όντως είναι πολύ πιο έμπειρη από εμάς, έτσι με άλλους στόχους, με άλλη προοπτική. Ήταν τεράστια η νίκη, γιατί όπως ξέρετε και φέτος εμείς κατεβάσαμε όχι μόνο το μπάτζετ, εγώ προσωπικά ικανοποίησα μια φιλοδοξία ετών, ήθελα να παίξουμε με νεαρές αθλήτριες, με ελληνίδες πάνω απ' όλα αθλήτριες, και όπως ξέρετε έχουμε 8 νεάνιδες και 2 κορασίδες που συμμετέχουν στη φετινή προσπάθεια. Και όπως είδατε χθες, η Βέλιου η Κλέρη, η οποία ήρθε από τις κορασίδες, συμμετείχε και πραγματικά ήταν και το κλειδί της επιτυχίας μαζί με τα Αφροδίτη Λαδέν και με όλες τις φυσικά τις υπόλοιπες αθλητές. Τώρα έχετε ένα επόμενο παιχνίδι που υπάρχει, που ακούγεται έντονο, πως υπάρχει φόβος να μην κατεβείτε στην Αθήνα. Όχι απλά υπάρχει φόβος. Εδώ και 15-20 μέρες εγώ προσωπικά έχω ειδοποιήσει και τη διοίκηση του Γυμναστικού Συλλόγου, αλλά έχω ενημερώσει και μέλη της διοίκησης της ΕΟΠΕ, ότι με τις συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα της Α1 γενικών, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδεχόμενο η ομάδα να μην μπορέσει να συμμετέχει στο υπόλοιπο πρωτάθλημα. Αυτό που λέτε, αν δεν πάρει τα χρήματα. Χρήματα ούτως ή άλλως το ξέρουμε τι θα πάρει. Απλώς η οικονομική συγκυρία και το διαδικαστικό αυτή τη στιγμή δεν μας επιτρέπει, γιατί το όπως ξέρεις, όχι μόνο δεν μιλάμε τώρα για budget γυναικείου τμήματος, μιλάμε για ένα σύνολο μετακινήσεων, οι οποίες ούτε πέρυσι πήραμε μετακινήσεις. Από ό,τι ξέρουμε και φέτος δεν θα υπάρξουν. Χθες πριν από το παιχνίδι πληρώσαμε από την τσέπη μας πάλι τους διαιτητές και είναι λογικό αυτό το πράγμα από τη στιγμή που συνεχίζει το πρωτάθλημα, γιατί και αυτοί πρέπει να πληρώνονται. Όμως αύριο θα αποφασίσουμε τι μέλη γενέστε με το γυναικείο τμήμα.